Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και απόψε στην εκπομπή αυτού διοικητικά. 6 Νοεμβρίου σήμερα, μαζί σας μέχρι και τις 7.30 θα δούμε θέματα που έχουν να κάνουν με την Κασάνδρα Χαλκιδικής, αλλά και με την προώθηση του τουριστικού προϊόντος, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη και στους τουριστικούς νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά σε ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία μέσα από την συμμετοχή της περιφέρειας στις τουριστικές εκθέσεις. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι αυτό το τριήμερο, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, είναι ένα τριήμερο γεμάτο από τουρισμό, καθώς φιλοξενείται στη DEFCEL Expo η έκθεση Φιλοξένεια. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και τις δράσεις που αναπτύσσονται και τον προγραμματισμό της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και των Δήμων σε τουριστικό πάντα επίπεδο. Στην επικαιρότητα όμως η περιοχή της Χαριλάου της Θεσσαλονίκης με τα κρούσματα κλοπών και διαρρήξεων σε οικίες μονοκατοικίες αλλά και διαμερίσματα σε πολυκατοικίες. Δεν είναι λίγες οι οικογένειες που έχουν πέσει θύματα διάρρηξης στην περιοχή Χαριλάου με τους επιτίδιους διαρρήκτες να βρίσκουν και να εφευρίσκουν τρόπους για να μπαίνουν μέσα στα διαμερίσματα και να παίρνουν ό,τι πολύτιμο βρουν. Καθημερινά είναι τα φαινόμενα των κλοπών και των διαρρήξεων στην περιοχή της Χαριλάου. Όπως αναφέρουν οι κάτοικοι, τα βλέπουν να συμβαίνουν μπροστά τους, ακόμα και σε σπίτια στα οποία βρίσκονται μέσα οι ιδιοκτήτες τους. Αλλά έχει κάθε 2-3 χρόνια. Κάθε 2-3 χρόνια ένα διαμερισματάκι το χτυπάνε στην οικοδομή μας. Τώρα δεν ξέρω στη γειτονιά την υπόλοιπη. Τα πάντα. Ό,τι βρήκανε, υπολογιστές, χρυσαφικά. Ό,τι είχαμε στο σπίτι το οποίο θα μπορούσαν να το πουλήσουν, το πήρανε. Έτσι, απλά δεν έχει παιδιά τίποτα. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι θέμα περιοχής. Είναι θέμα όλης της χώρας. Δεν υπάρχει κάποιος ή κάτι που θα την γλιτώσει. Υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε. Οι άνθρωποι που πεινάνε θα βρουν τρόπο για να ζήσουν. Τελεία. Τώρα, εδώ που έχει ησυχία, είναι πιο εύκολα. Κάπου που έχει περισσότερο κόσμο, περισσότερο φως, είναι πιο δύσκολο. Αυτό είναι. Από τον μπαλκόνι μπήκανε. Από τον μπαλκόνι. Τώρα, να, όπως βλέπεις εδώ την οικοδομία, έχει κολόνες, σκαρφαλώνουν. Το μεγάλο πρόβλημα της περιοχής είναι η έλλειψη αστυνόμευσης, καθώς ενθαρρύνει τους διαρρήκτες να δράσουν, όπως αναφέρουν οι κάτοικοι. Περνάνε κατά διαστήματα περιπολικά από εδώ, γιατί είναι και τα σχολεία πίσω. Είναι πολλά σχολεία εδώ πίσω. Γίνονται και περιπολίες, αλλά κατά διαστήματα μπαίνουν στα σπίτια. Σε κάποιον συγκινή σας, κάποιον φίλο. Ναι, έχουν μπει και στην οικοδομία μας. 2-3 φορές και μάλιστα τη μία φορά ανέβηκαν από τους σωλήνες του αερίου, αν είναι δυνατόν. Τόσο λεπτοί σωλήνες και σκαρφαλώσαν στο δεύτερο όροφο. Μπήκαν μέσα, ψεκάσανε το σκυλάκι τους, το κάναν μετά ευθανασία οι άνθρωποι. Γίνονται διάφορα. Και τους έκλεψαν. Χρυσαφικά και τέτοια, ναι. Αυτοί είναι εκπαιδευμένοι. Τα περιστατικά αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται, αλλά πώς να χειριστείς μια τέτοια κατάσταση όταν λείπεις από το σπίτι ή όταν και είσαι μέσα ακόμα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, ο Θεός να μας φυλάει σε τέτοια ζητήματα. Στη γειτονιά, γείτονες, που βρισκόμαστε κάθε μέρα, ευτυχώς λείπανε εκείνη τη στιγμή και μπήκανε μέσα, πήρανε αρκετά πράγματα, αλλά δεν είχαμε κανένα τραγικό συμβάν. Πρέπει να μπουν από την πόρτα ή από το παράθυρο και τον μπαλκόνι. Από το παράθυρο. Εντάξει, μπορεί να είχαν κάποιο σφάλμα κι αυτοί, γιατί από ό,τι ακούστηκε το είχαν ανάκληση. Βρήκανε τρόπο να μπουν μέσα, εισχωρήσανε στο σπίτι, ανοίξανε μετά και την πόρτα γιατί μπήκαν και οι υπόλοιποι, αλλά σαν κύριοι. Τα μισά και περισσότερα σπίτια τα έχουν ανοίξει, λένε οι πολίτες, και ζητούν περισσότερη αστυνόμευση. Φυσικά δεν είναι η μόνη περιοχή στην οποία διαδραματίζονται τέτοια περιστατικά και τέτοια συμβάντα. Τώρα, μια μεγάλη προσπάθεια ξεκινά ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την πάταξη του παρεμπορίου, συντονισμένα και με την βοήθεια όλων των υπηρεσιών, αρμόδιων και συναρμόδιων, φυσικά και της αστυνομίας. Σε χθεσινή σύσκεψη συζητήθηκε στο Δήμο Θεσσαλονίκης το πρόβλημα γενικότερα και μάλιστα παρουσία του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Ο κύριος Δημήτρης Δαγκλής, που είναι υπεύθυνος της Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δαγκλή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Κύριε Δαγκλή, καλά είμαστε και φυσικά πάντα περιμένουμε να ακούμε νέα θετικά προς την κατεύθυνση επίλυσης προβλημάτων από εσάς. Μία τέτοια προσπάθεια ξεκινήσατε με τη σύσκεψη που έγινε όλων των φορέων για την πάταξη του παρεμπορίου. Είναι ένα κεφάλι, κόβεται 3-4 βγαίνουν σε αυτή την περίπτωση από πίσω. Το παρεμπόριο όντως είναι μια μεγάλη πληγή, όχι μόνο για την Θεσσαλονίκη και εδώ στο Δήμο μας, αλλά για ολόκληρη τη χώρα. Εχθές είχαμε την τιμή να έχουμε στο Δημαρχιακό Μέγαρο
σε μια συσκήψη που ήταν παρόν και ο ίδιος ο Δήμαρχος, γιατί και ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κ. Ζέρβας, έχει θέσει πολύ ψηλά στην ατζέντα το θέμα της πάταξης του παρεμπορίου. Ήταν ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Σταμπολίδης, είναι υπεύθυνος στην προστασία του καταναλωτή, στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι να σχεδιαστεί από μηδενική βάση ένας νέος φορέας, ο οποίος θα έχει όλους τους συναρμόδιους φορείς, την Δημοτική Αστυνομία, την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και άλλους φορείς, οι οποίοι καταπολεμούν το παρεμπόριο, το λαθρεπόριο και γενικότερα, να το πω απλά, το μαύρο χρήμα που κινείται μέσω από αυτά τα απομυτικά αντικείμενα και ό,τι άλλο. Κύριε Δακλή, όταν λέτε φορέας, εννοείται σε κεντρικό επίπεδο, σε επίπεδο κράτους πολιτείας. Σε κεντρικό επίπεδο είναι το ίδιο το Υπουργείο Ανάπτυξης που μπαίνει μπροστά. Απλώς εμείς, επειδή οι δράσεις μας από 1 Σεπτεμβρίου έχει αλλάξει η στρατηγική με την οποία κινούμαστε, έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον του Υπουργείου Ανάπτυξης, γι' αυτό και ήρθε και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας εχθές στο Δημαρχείο, για να συζητήσουμε και εμείς τον τρόπο που λειτουργούμε. Καλέσαμε και άλλους φορείς. Είναι ένας αγώνας ο οποίος, ενώ υπάρχουν πολλοί φορείς που το καταπολεμάνε το παρεμπόριο, τόσο καιρό δεν γινόταν κάτι από κοινού. Εσείς δηλαδή προς ποια κατεύθυνση αλλάξατε τρόπο. Ο δικός σας τρόπος δράσης πώς άλλαξε. Αυτό που πάμε να κάνουμε τώρα, που πάει να κάνει μάλλον η κυβέρνηση και από ό,τι μας είπε χθες ο κύριος Γενικός Γραμματέας, είναι πλέον να αρχίσουμε να γνωριζόμαστε όλοι οι φορείς, να καλυφθούν τα όποια προβλήματα υπάρχουν νομοπαρασκευαστικά, γιατί είναι κατατεθεί από ό,τι μας είπε και νέος νόμος πλαίσιος για την πάταξη του παρεμπορίου. Και από εκεί και πέρα να αρχίσουμε να ανταλλάσσουμε πληροφορίες, να διασταυρώνουμε πληροφορίες, δηλαδή να υπάρχει και μια βάση δεδομένων με την οποία όλοι και θα βάζουμε στοιχεία και θα αντλούμε προκειμένου να παταχθεί το παρεμπόριο. Αυτό που υπόθηκε ότι πρέπει να χτυπηθεί στη βάση του, τι σημαίνει για εσάς και το Δήμο Θεσσαλονίκης, κύριε Δαγκλή? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς και από τις πληροφορίες που έχουμε και εμείς, αλλά η Δημοτική Αστυνομία βάσει νόμου είναι περιορισμένες οι αρμοδιότητες της. Η Ελληνική Αστυνομία είναι που έχει το μεγαλύτερο νομικό πολλοστάσιο σαν αστυνομία αυτή καθεαυτή. Είναι να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε, ήδη φυσικά το κάνουμε την Ελληνική Αστυνομία εδώ και 2 μήνες, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να χτυπηθούν, να το πω όσο πιο απλά μπορώ, οι αποθήκες. Και εννοείται να χτυπηθεί αυτό το εμπόρευμα, αυτό καθεαυτό, πριν αρχίσει να διανέμεται στους πλανώδιους παράνομους μικροπολιτές. Μπορεί να το κάνει αυτό η Δημοτική Αστυνομία σε συνεργασία με την αστυνομία? Η Δημοτική Αστυνομία, είπαμε, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων. Εμείς δεν έχουμε τέτοιες δυνατότητες, αλλά είμαστε κι εμείς ένας ελεγκτικός μηχανισμός, μικρός, δεν μπορώ να πω ότι είμαστε μεγάλος, ο οποίος θα συνδράμει και σε αυτό το θέμα. Μην ξεχνάτε όμως ότι υπάρχει και το πολιτικό στοιχείο από πίσω, γιατί και εμείς οι ίδιοι και ο Δήμος, αλλά και η κεντρική εξουσία, γενικά η κυβέρνηση, καλούμε και συνολικά τους πολίτες να μην μετέχουν στις αγροαπολισίες σε παρεμπόριο. Γιατί όπου υπάρχει προσφορά και ζήτηση, δυστυχώς το παρεμπόριο θα ανθεί. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλό, είναι πολύπλοκο το πρόβλημα του παρεμπόριου. Και πάμε να χτυπήσουμε το παρεμπόριο αυτό καθεαυτό, δηλαδή όσον αφορά τα απομιμητικά προϊόντα και γενικά τα προϊόντα του παρεμπορίου, αλλά κάνουμε και έκκληση στον κόσμο να μην αγοράζει εμπορεύματα από το παρεμπόριο. Να σταματήσει να υπάρχει ζήτηση δηλαδή. Φυσικά, φυσικά. Μα εμείς οι ίδιοι το συντηρούμε. Όταν πάμε στο λεγόμενο σεντόν ή στο μπάγκο ή οπουδήποτε αλλού πλην από εκεί που πρέπει και αγοράζουμε προϊόντα, εμείς οι ίδιοι είμαστε οι καταναλωτές που το συντηρούμε. Και μιλάμε από ό,τι μας είπε και ο κύριος Γενικός Γραμματέας, το ποσοστό είναι μεγάλο επί του ΑΕΠ, είναι κοντά στο 2%. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποίο πλήττει φυσικά και την οικονομία. Η Δημοτική Αστυνομία στην ουσία τι κάνει σήμερα, ποιες είναι οι ενέργειές της όταν παρατηρεί κάποιους μικροπολιτές από αυτούς που αναφέρουμε, πάνω στην Τζιμισκή για παράδειγμα, έχουν απλώσει τους εντόνι τους. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε? Εμείς, επειδή δεν έχουμε, γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία, εμείς συνεργαζόμαστε στην Ελληνική Αστυνομία, γιατί το ποινικό μέρος εμείς δεν μπορούμε να το ακουμπήσουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να προβούμε σε σύλληψη. Μπορούμε να προβούμε σε κατάσχεση, και σε κατάσχεση και σε καταστροφή. Το νευραλγικό είναι για τους Δήμους και για το Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά και για τους Δήμους και γενικά όπου υπάρχει Δημοτική Αστυνομία φυσικά συγκροτημένη, ότι εμείς βάζουμε το απορριμματοφόρο, να το πω απλά, το οποίο παίζει νευραλγικό ρόλο σε μια επιχείρηση, προκειμένου να κατάσχονται, να καταμετρούνται και να καταστρέφονται όπως ο νόμος ορίζει τα προϊόντα επί τόπου. Δηλαδή ο Δήμος. Εμείς το έχουμε υιοθετήσει, το κάναμε και παλιότερα φυσικά η Δημοτική Αστυνομία. Εμείς το έχουμε εντείνει. Όπου πάμε πλέον για παρεμπόριο, έχω πάντα μαζί μου σε κάθε επιχείρηση
απορριμματοφόρο με εργάτες, προκειμένου να γίνεται η σύλληψη από την ελληνική αστυνομία και εμείς ακολούθως να κάνουμε καταγραφή και κατάσχεση και καταστροφή επιτόπου. Άρα, χωρίς την αστυνομία, χωρίς την Ελλάδα, δεν γίνεται να κάνετε επιχείρηση καθόλου. Και η Ελλάδα δεν μπορεί να επιχειρήσει χωρίς εμάς. Γι' αυτό λέμε ότι πλέον πάμε όλοι από κοινού. Δηλαδή, για να γίνει η δουλειά ολοκληρωμένη μια επιχείρηση, πρέπει να πάει και η ελληνική αστυνομία και η δημοτική αστυνομία. Δηλαδή, ο καθένας στο κομμάτι που πρέπει, αλλά πρέπει όλα αυτά να το πω, να μου επιτραπεί η έκφραση, πρέπει να κουμπώσουν. Πρέπει να κουμπώσουν. Και από εκεί και πέρα μπαίνει και το λιμενικό, μπαίνει και η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων, mm-hmm. μπαίνουν και οι οργανισμοί κεντρικών αγορών, μπαίνουν όλοι όσοι έχουν έστω το ελάχιστο. Άλλο λίγο περισσότερο, άλλο λίγο λιγότερο για το παρεμπόριο. Μπαίνουμε όλοι πλέον σε αυτό τον φορέα κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να χτυπηθεί το παρεμπόριο συνολικά. Μάλιστα. Ενισχύθηκε, κύριε Δαγκλή, τελευταία η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης? Υπήρξε κάποια ενίσχυση σημαντική? Είχαμε το ευτύχημα για 20 νέους δημοτικούς αστυνομικούς, οι οποίοι επέστρεψαν από τα σωφρονιστικά καταστήματα και φτάσαμε τον αριθμό των 84. Είναι υποστελεχωμένη φυσικά η δημοτική αστυνομία. Απλώς έχουμε μπει σε ένα νέο μοτίβο, σε μια νέα άλλη στρατηγική, η οποία έχει να κάνει φυσικά και με συνεργασίες. Όπως σας είπαμε, την ελληνική αστυνομία και το λιμενικό ως επιτοπλίστο συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά. Και πλέον και με το Υπουργείο Ανάπτυξης, με το οποίο είμαστε σε καθημερινή επαφή, προκειμένου να κάνουμε τέτοιες δράσεις όπου αφορούν συγκεκριμένα τώρα που το πιάσαμε το θέμα, το παρεμπόριο. Αυτό σημαίνει ότι θα δοθεί μικρότερη έμφαση στα κυκλοφοριακά προβλήματα της πόλης? Όχι, το κυκλοφοριακό έτσι πως λειτουργούμε, γιατί έχουμε δώσει έμφαση στο δίκυκλο, δηλαδή στην δίκυκλη αστυνόμευση. Μέχρι στιγμής όχι, γιατί και οι αριθμοί είναι τέτοιοι, τα στατιστικά είναι τέτοια, δηλαδή από όταν ανέλαβα εγώ τη Δημοτική Αστυνομία, οι κλήσεις έχουν φτάσει στις 22.000. Ανά μήνα, δηλαδή, γιατί έχω ένα δείγμα 2 μηνών Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Mm-hmm. Όχι, δεν έχουμε αφήσει, αντιθέτως έχουμε αυξήσει. Φυσικά, εμάς δεν μας ενδιαφέρει να αυξηθούν οι κλήσεις, μας ενδιαφέρει να αυξηθεί το ποσοστό συμμόρφωσης. Ούτως ώστε να υπάρξει και ροή στους δρόμους και να υπάρξει και να είναι και πιο ανθρώπινη η πόλη, να με επιτραπεί αυτή η έκφραση. Να υπάρχει μια εφταξία. Τώρα μου δίνετε ευκαιρία να ρωτήσω το εξής, κύριε Δαγκλή. Έχετε βρει μήπως κάποιον τρόπο εξυπηρέτησης των πολιτών, να μην παιδεύονται, εν πάση περιπτώσει, με το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης, όταν δεν μπορούν να βρουν εισιτήριο? Στο μεταξύ γράφεται η κλήση και μετά πρέπει να πάνε να τη σβήσουν, γιατί όντως καταχωρήθηκε η πινακίδα τους, αλλά σε δεύτερο χρόνο. Λέτε, ας πούμε, για το μέχρι να πάνε να βρουν το γνωστό πρόβλημα, μέχρι να βρουν, ναι, να πληρώσουν, που δεν μπορούν να βρουν εύκολα σχετικό αντιπρόσωπο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εφόσον πληρωθεί και μας έρθουν και υποβάλλουν ένσταση, η ένσταση εννοείται ότι θα γίνει δεκτή. Κάθε πολίτης εννοείται ότι έχει το δικαίωμα της ενστάσεως. Αυτό λοιπόν, λέμε, να μην φτάνουν σε σημείο να έρθουν σε εσάς, να πρέπει να έρθουν στο Δήμο για να υποβάλλουν ένσταση. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Όχι. Ο μόνος τρόπος είναι αυτός. Αλλά εννοείται ότι η ένσταση θα γίνει αποδεκτή σε αυτή την περίπτωση. Και είναι και λογικό. Δηλαδή, ο συμπολίτης ψάχνει εκείνη την ώρα να βρει να πληρώσει. Αφήνει το αυτοκίνητο, βρίσκεται στη θέση κενή, πάει να πληρώσει, δεν είναι την παράβαση. Δεν υπάρχει ούτε λόγος να κάθονται να μαλώνουν με τον δημοτικό αστυνομικό. Δηλαδή, αν η παράβαση έχει δεωθεί 5 και 5, παράδειγμα δίνω, και 5 και 8 έχει πληρωθεί για 4 ώρες, εννοείται ότι η ένσταση που θα υποβάλει θα δίνει, ναι, δυστυχώς αυτή τη διαδικασία. Δεν γίνεται διαφορετικά. Για να ολοκληρώσουμε το θέμα του παρεμπορίου, έχετε επικεντρώσει σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές της Θεσσαλονίκης τους ελέγχους και το ενδιαφέρον? Πώς θα προσανατολιστείτε, στο κέντρο, για παράδειγμα? Είναι δύο οι άξονες. Ο πρώτος άξονας εννοείται ότι είναι το θέμα των καταγγελιών, οι οποίες γίνονται από τους συμπολίτες μας. Αυτές κάνουμε αυτοψία να δούμε καταρχάς αν ενσταθούν και να δούμε και σε τι βαρύτητα υπάρχει. Δηλαδή, καταγγελίες λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Από εκεί πέρα είναι οι λαϊκές αγορές, τις οποίες επιχειρούμε κάθε φορά που υπάρχει λαϊκή, είναι τις λεγόμενες παραλαϊκές, έτσι έχουμε πει εμείς. Και από εκεί πέρα είναι το παραλιακό μέτωπο, που είναι και η εικόνα της πόλης. Όταν μπαίνεις από την Νίκης, το πρώτο που αντικρίζεις είναι η παραλία μας, η παλιά παραλία. Έχουμε επικεντρωθεί και εκεί. Μάλιστα. Υπάρχουν σημεία δηλαδή ενδιαφέροντος εντός και εκτός εισαγωγικών. Κύριε Δαγκλή, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα μας δοθεί η ευκαιρία και από κοντά να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση. Νομίζω ότι η Δημοτική Αστυνομία θα σηκώσει και ένα μεγάλο βάρος του αντικαπνιστικού νόμου, σωστά? Ναι, ήδη εμείς σαν Δημοτική Αστυνομία έχουμε προσαρμοστεί στις επιταγές του νέου νόμου, όπως τροποποιήθηκε από 16 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Και σε αυτό το τομέα έχει υπάρξει αύξηση.
Αλλά το θετικό είναι από τα δεδομένα που έχουμε από τους ελέγχους που έχουμε κάνει και το μήνα Σεπτέμβριο και το μήνα Οκτώβριο και τα πρόστιμα που έχουμε επιβάλει. Το θετικό είναι όσον αφορά το Δήμο Θεσσαλονίκης και από εικόνα είναι ότι οι καταστηματάρχες συμμορφώνονται σε ποσοστό 85%. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Δηλαδή ο καταστηματάρχης, ο επιχειρηματίας είναι σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε εμείς για τον αντικαπνιστικό. Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Δηλαδή δεν έχουμε ούτε προστριβές, ούτε να καθόμαστε να μαλώνουμε, να διαπληκτιζόμαστε. Οι έλεγχοι αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι πάμε καλά όσον αφορά την εφαρμογή του αντικαπνιστικού. Θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ταγκλή. Καλό σας απόγευμα και καλή συνέχεια. Να είστε καλά επίσης. Γεια σας. Τώρα, Κωνσταντίνου Καραμαλή, και οι δύο παράδρομοι αριστερά και δεξιά της έναρξης της περιφερειακής οδού, της έναρξης της Εθνικής Μουδανιών Θεσσαλονίκης μάλλον, εκεί που συνεχίζει η Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλά λίγοι ξέρουν ότι τα σπίτια αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω του ότι δεν έχει γίνει συντήρηση στα πεζοδρόμια, έχουν χορταριάσει. Είναι ένα κομμάτι γενικώς της Θεσσαλονίκης ελαφρώς παραμελημένο σε σχέση με κάποια άλλα σημεία. Ίσως επειδή γειτνιάζει με την Εθνική Μουδανιών Θεσσαλονίκης, ίσως επειδή πρόκειται και για κάποιες χαμηλές κατοικίες, τουλάχιστον από τη μία πλευρά του δρόμου. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι πινακίδες και τα χόρτα, καταγγέλουν ήδη οι κάτοικοι, είναι επικίνδυνα και για όσους περπατάνε και για τους οδηγούς όμως, που πάνω στον δρόμο ξαφνικά βρίσκουν μπροστά τους μία πινακίδα σήμανσης. Οι κάτοικοι που διαμένουν στο τέλος της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή νιώθουν εδώ και δεκαετίες ξεχασμένοι. Τα χόρτα καλύπτουν τα πεζοδρόμια και οι πεζοί χρειάζεται να βγουν μέσα στην άσφαλτο για να κινηθούν προς την οδό Υψηλάντου που οδηγεί προς το πάρκο της Νέας Ελβετίας. Αυτό το μέρος δεν πρέπει να αξιοποιηθεί. Είναι η είσοδος της πόλεως. Η είσοδος της πόλεως. Και όμως είναι εγκαταλελειμμένο. Το βλέπετε αυτό το πράγμα. Κάνουν πάτη, αλλά καιρό να περάσουν από εδώ. Αυτά για να περάσουν. Δεν είναι καθάρισμα. Αν δεν καθαρίσουν, τι, μέσα γρατζουλιές θα γίνουν, αγκάθια έχουν αυτά. Στο πεζοδρόμιο όμως υπάρχουν και άλλα εμπόδια όπως ενημερωτικές πινακίδες. Όποιος είναι απρόσεκτος έχει πολλές πιθανότητες να πέσει πάνω στη συγκεκριμένη πινακίδα. Και από την πινακίδα και από πιο πάνω αν δείτε από τα χόρτα. Δεν υπάρχει ελεύθερο πεζοδρόμιο και να μπορούμε ασφαλές να ανέβουμε πάνω. Άμε όμως ότι είναι 20 ετία αυτή εκεί και μένει έτσι, ε. Εδώ βλέπετε ένα εγκαταλελειμμένο τοπίο. Την άλλη πέρσι, ένα δέντρο είχε πέσει πάνω σε ένα αυτοκίνητο, ήρθε η πυροσβεστική, είπε να έρθουν να κόψουν, ήρθαν, κόψαν ένα ενδιάμεσα το δέντρο που έπεσε, ξανά δεν φάνηκαν. Δηλαδή πρέπει να θρηνήσουμε θύματα. Το καλοκαίρι φοβόμαστε για φωτιές. Για φωτιές. Ένα τσιγάρο με έναν ασυνείδητο οδηγό, εμείς θα καούμε ολόκληροι εδώ πέρα. Οι σκάλες γέμισαν με αγριόχορτα. Μέσω αυτών οι ιδιοκτήτες τους πηγαίνουν στα σπίτια τους. Χρειάζεται όμως να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αρκετές φορές όμως αναγκάζονται οι ίδιοι να καθαρίζουν τα πεζοδρόμια και τις σκάλες. Από εδώ σκουπίζει κάθε μέρα ο άνδρας μου. Κάθε μέρα κατεβαίνει και ο Μάκης από εκεί που είναι το αυτοκίνητο το άλλο το ζευγάρι. Κατεβαίνει μέχρι πάνω. Χόρτα. Μία φορά την εβδομάδα να έρθει ένας. Δεν θέλουμε πολύ. Ακούνε όλοι οι λεωφόρους ότι είμαστε και σε... ποιος ξέρει αυτή τι παραλίδες είναι. Στην Ανατολική Θεσσαλονίκη κι όμως. Κοίτα, αφήστε το σπίτι μου. Για τη λεωφόρο εδώ έχετε και την πινακίδα. Ναι, βέβαια. Τι να κάνουμε. Και αυτό εγώ φρόντισα γι' αυτό. Δεν είχαμε πινακίδα. Λοκατζίδες έπρεπε να ψάχνουν να μας βρουν. Δηλαδή τέτοιο χάλι 50 χρόνια έχω ανακτήσει. Μεγάλωσα στην Άνοπόλη. Και εκεί είχαμε πέτρα, δεν ξέραμε χωράφια. Εδώ ρημάξαν τα χέρια μου να ξεχορταριάζουμε, να καθαρίζουμε, να σκουπίζουμε. Τελικά ο Δήμος έπρεπε να μας κάνει μόνιμους. Και εμάς και τον κύριο. Και ξέρετε το αστείο ποιο είναι. Όταν σκουπίζει ο σύζυγος, σκουπίζει και ο γείτονας, περνάει ο κόσμος και λέει: έχει και παρακάτω σκουπίδια. Παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες τους τα προηγούμενα χρόνια, ευελπιστούν με τη νέα διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης να βελτιωθεί η κατάσταση στην περιοχή τους που βρίσκεται στην ανατολική είσοδο της πόλης. Τώρα στην Προμήθεια Καυσόξυλων προβαίνουν ήδη αρκετοί Θεσσαλονικείς οι οποίοι προτιμούν αυτή τη λύση για θέρμανση πριν να πάρει μπρος το φυσικό αέριο ή το πετρέλαιο. Οι ίδιοι οι πολιτές πάντως που εμπορεύονται τα καυσόξυλα μιλούν για πτώση του τζίρου, μιλούν για μειωμένη ζήτηση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, το αποδίδουν είτε στο φυσικό αέριο είτε στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Πάντως καρφίζονται διάφορους τρόπους για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους. Βοηθούν πάρα πολύ φυσικά στην μεταφορά αυτού του όγκου, του εμπορεύματος των καυσόξυλων.
η τιμή των οποίων ξεκινά από 70 ευρώ το χωρικό μέτρο. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Η δουλειά είναι πεσμένη. Κάθε χρόνο και χειρότερα πάμε. Με κάθε τρόπο προσπαθούν να δελεάσουν τους καταναλωτές οι προμηθευτές καυσόξυλων, καθώς ο καλός καιρός που επικρατούσε μέχρι σήμερα είχε ως αποτέλεσμα το μειωμένο αγοραστικό ενδιαφέρον. Από εδώ και στο εξής, οι έμποροι ευελπιστούν ότι οι καταναλωτές θα προχωρήσουν στην προμήθεια των καυσόξυλων, απαραίτητο μέσο για την θέρμανση των σπιτιών τους. Τα τελευταία χρόνια με το αέριο έχουμε πέσει πάρα πολύ. Ευελπιστούμε, θα έρθουν καλύτερες μέρες. Ειδικά με πέρσι, οι παραγγελίες μειώθηκαν. Κάθε χρόνο είναι και πιο μειωμένες οι παραγγελίες. Τώρα έχουμε εξελιχθεί, βάζουμε τα ξύλα πάνω στα μπαλκόνια. Προσπαθούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες στον κόσμο για να έχει την ευκολία του. Μετά τον Άγιο Δημήτριο που ξεκινούσαν και οι νοικοκυρές και δεν χρειαζόταν πλέον τον μπαλκόνι τους και στρώναν τα χαλιά τους και είχε και λίγο περισσότερο κρύο, ξεκινούσε περισσότερη δουλειά. Η ζήτηση, ωστόσο, όπως τονίζεται, έχει πέσει κατακόρυφα. Ένας από τους λόγους είναι φυσικά και το φυσικό αέριο. Το οικονομικό και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά είναι επίσης βασικός λόγος. Παραγγελίες είναι λιγότερες και σε όγκο, ας πούμε, αλλά και σε, πώς να το πω, σε ζήτηση. Μπράβο. Μικρό ενδιαφέρον. Μικρό ενδιαφέρον και οι παραγγελίες που γίνονται είναι ακόμα μικρότερες. Ίσως αυτό οφείλεται ίσως και στην πίεση λόγω του οικονομικού προβλήματος που υπάρχει. Ο πελάτης πάντα προσπαθεί να πάρει τώρα λιγότερο, ενώ οι νοικοκυρέοι παίρνουν περισσότερα ξύλα για να έχουν εξασφαλισμένη την ποιότητα για όλο το χειμώνα. Τώρα είναι πιεσμένοι λόγω χρημάτων, παίρνουν και μικρότερες ποσότητες. Δυσκολεύεται πολύ ο κόσμος. Πάντα τελευταία στιγμή τα αφήνει, γιατί λογικά πληρώνεται αργά στο τέλος του μήνα. Εντάξει. Και βερεσέ και με εκτόσεις, προσφορές, τι κάνετε? Και τα δύο, και βερεσέ και εκτόσεις και υπομονή και εμείς και ο κόσμος, όλοι μαζί θα τη βγάλουμε και φέτος πώς θα γίνει. Και ενώ στην αγορά καυσόξυλου οι τιμές φτάνουν τα 70 ευρώ το χωρικό κυβικό μέτρο, φαίνεται πως φέτος οι καταναλωτές αυτό που θα πληρώσουν πιο ακριβά είναι το πετρέλαιο. Όχι, το πετρέλαιο βέβαια και αυτό φωτιά είναι φέτος, αλλά εν πάση περιπτώσει πάμε εμείς σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε για να δούμε το μεγάλο θέμα που ταλανίζει την Άθητο Κασάνδρας αυτή τη στιγμή, τον πανέμορφο παραδοσιακό οικισμό. Δυστυχώς φαίνεται πως πληρώνει αυτό το ότι είναι παραδοσιακός και φυσικού κάλους ο οικισμός και θα επιβαρυνθούν για το γεγονός αρκετοί καταστηματάρχες. Βλέπουν πρόστιμα και κλείσιμο λουκέτο από το Δήμο. Περισσότερα θα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής και με τον καλεσμένο μας από τη μειοψηφία του Δήμου Κασάνδρας, Κώστα Παπαγιάννη, και με σχετικό ρεπορτάζ. Όλα αυτά σε λίγα λεπτά.